Η ομάδα μας, η καλλιτεχνική ομάδα Fire Art, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από ακριβώς 5 χρόνια. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή ήταν ένα τέκνο των καιρών. Υπό ποια έννοια, σε μια εποχή που επίσημοι και ανεπίσημοι φορείς του πολιτισμού προωθούν και χρηματοδοτούν την τέχνη που παράγει και αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία, σε μια εποχή που οι καλλιτέχνες, όπως φυσικά και ο υπόλοιπος λαός, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι, ζουν και δουλεύουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες και αναγκάζονται να εισάγουν εμπορικά κριτήρια στη δημιουργία τους. Σε μια τέτοια εποχή νιώσαμε την ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας πάνω στον τρόπο που ζούμε και να δώσουμε στη τέχνη ένα ρόλο κοινωνικό. Αυτό που ζητάμε είναι να κάνουμε τέχνη που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να βελτιώσει τη ζωή του. Δηλαδή, να τον προβληματίσουμε πάνω σε αυτά που συμβαίνουν, στα κακώς κείμενα, να καταδείξουμε τις αιτίες, να τον βοηθήσουμε να σκεφτεί πάνω σε αυτές και ιδανικά να πάρει αφορμή από όλο αυτό, προκειμένου να δράσει και ο ίδιος για να κάνει αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Σε αυτή τη βάση καλούμε και όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, όποια μορφή τέχνης και αν υπηρετούν, να συσπηρωθούν και να παλέψουν μαζί μας για αυτόν τον σκοπό. Το θέμα του πολέμου δεν ήταν δυνατό να μας αφήσει ασυγκίνητους, με δεδομένο ότι πολύ κοντά μας εξελίσσεται ακόμα και σήμερα ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και ότι από πολύ καιρό υπάρχει μεγάλη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι οι γείτονές μας, οι Τούρκοι καλλιτέχνες, θα ήταν ο καλύτερος συνεργάτης για να κάνουμε μια κοινή έκθεση που να αφορά τον πόλεμο, και έτσι απευθυνθήκαμε στο Ίδρυμα Ναζίμ Χικμέτ της Κωνσταντινούπολης. Θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό αυτή η έκθεση να ταξιδέψει και να προβληματίσει περισσότερους ανθρώπους. Στο ταξίδι της να συσπηρώσει καλλιτέχνες από όλα τα Βαλκάνια και να γίνει ένα κύμα που θα ταράξει τα νερά της τέχνης και της ζωής. Διαπιστώνοντας ότι ο ευρύτερος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και πάλι μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει και τους τελευταίους μήνες έχει προστεθεί και το έγκλημα που γίνεται στην Παλαιστίνη, βλέποντας ότι οι λαοί ζουν τις επιπτώσεις του πολέμου στο επίπεδο της οικονομίας και έρχονται αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια και εξαθλίωση, και από την άλλη, εθνικιστικές τάσεις υποδαβλίζονται ώστε οι λαοί να δεχτούν με μεγαλύτερη ευκολία το ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου και στο μεταξύ να ανέχονται αγόγγιστα την εκμετάλλευση. Αποφασίσαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων και να τονίσουμε αυτά που μας ενώνουν. Δηλαδή τις κοινές πίκρες, τα κοινά βάσανα, τα όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από την αλληλεγγύη και τους αγώνες των λαών. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν καλλιτέχνες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, τη Βόρεια Μακεδονία, στη συνέχεια από την Ιταλία, αλλά και από την Τσεχία και το Μεξικό. Και προσθέθηκαν στην κοινή έκθεση Ελλήνων και Τούρκων. Η έκθεση λοιπόν με αυτή την καινούργια μορφή παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στη Βουλγαρία στην Πινακοθήκη Χρήστο Τσόκεφ στον Κάπροβο, συνέχισε το ταξίδι της στην Πίτολα της Βόρειας Μακεδονίας και φτάνει σήμερα στο τελευταίο σταθμό της, στο ΤΑΦ, στην Αθήνα. Ήταν για μας ένα πολύ όμορφο και πολύ διδακτικό ταξίδι, που φυσικά είχε και τις δυσκολίες του σε πολλά επίπεδα. Να αναφέρω ότι στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των Βαλκανίων τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί οι φωνές αντίστασης είναι πολύ λίγες και οι καλλιτέχνες φοβούνται να εκφραστούν.